Η μέρα έγινε νύχτα από το τεράστιο μανιτάρι της έκρηξης στην Κρυμαία. Η επίθεση των Ουκρανών ήταν η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου. Εικόνες δείχνουν κόσμο να τρέχει στα στενά της Σεβαστούπολης. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε πάνω από 10 πυράβλους πάνω από το λιμάνι. Ο πόλεμος φαίνεται πως ξαναρχίζει με μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία στη σκιά της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 πλοία του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν να πλήξουν τα αμφίβια πλοία Γιαμάλ και Αζόφ, όπως και κέντρο επικοινωνιών και άλλες υποδομές του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Στα καταφύγια έσπευσαν για δεύτερη φορά μέσα σε 3 ημέρες οι πολίτες του Κιέβου. This was another night of attacks targeting the capital Kyiv. We got the air raid alarms going off in the early hours of Sunday morning, and then just before dawn a series of explosions across the city. But also there have been attacks in the east of Ukraine around Dnipro and Kryvyi Rih, a number of drone strikes there. Russia carried out air strikes in western Ukraine in the early hours of Sunday. Ukraine says its air defense system managed to repel the attack. Preliminary reports suggest no casualties or major damage. Witnesses say that they heard explosions and saw some missiles being shot down. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις την ίδια στιγμή προχωρούν και καταλαμβάνουν νέα χωριά στην Ανατολική Ουκρανία και πιο συγκεκριμένα στο Ντονέτσκ. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Красное. 20 ρωσικοί πύραυλοι και 7 ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σάχεντ εκτοξεύθηκαν εναντίον της πόλης Λβίβ στη Δυτική Ουκρανία. Η πόλη βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρων από τα σύνορα με την Πολωνία. Η κυβέρνηση της Πολωνίας διαμαρτυρήθηκε για παραβίαση του εναέριου χώρου της.